Τα πολιτικά, οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο του Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώνεται για 7η χρονιά στη Λεμεσό. Στόχος η ευρωπαϊκή οικονομία να καταστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του λαϊκισμού και των άκρων. Οι επιλογές του λαϊκισμού, οι εύκολες φαινομενικά λύσεις στα δύσκολα προβλήματα της οικονομίας μας δεν αποτελούν επιλογή. Ο λαός θέλει να ακούει την αλήθεια από τους πολιτικούς, ήταν το κύριο μήνυμα στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας, Τζον Μπρούτον. You tell people the truth, they listen. Of course, you may have to tell the people the same truth. Θεωρώ πως οι πολίτες στις χώρες μας σε όλη την Ευρώπη μπορούν τελικά να αξιολογήσουν ποια είναι επιλογή της αλήθειας, ποια είναι επιλογή εφικτή και ποια είναι και τι αποτελεί σύνθημα και μια εύκολη, ανέξοδη αλλά αδιέξοδη συνταγή. Συνεπώς αυτό το μήνυμα του πρώην Ιρλανδού Πρωθυπουργού θα το κρατούσα. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η διατήρηση της σταθερής πορείας της οικονομίας μέσω δυσκολιών αλλά και αναγκαίων αποφάσεων αποτελεί μονόδρομο. Συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, προώθηση των μεταρρυθμίσεων για να διασφαλίσουμε ότι η ανάκαμψη που έχουμε πετύχει θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί. Και το ίδιο κατακρίβεται ισχύει και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Στην ατζέντα και το θέμα της προσφυγικής κρίσης με τον Αβέρο Φινοφίτου να υποδεικνύει ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να ενταχθούν στην οικονομία της Ευρώπης. We need to remember our true European values that brought us together in the first place. For by enabling and enhancing economic activity, we can achieve sustainable growth, job creation and economic prosperity, guided by our